Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το πρώτο θέμα μας για απόψε είναι από αυτά που δικαιολογούν την πεποίθησή μας ότι το καλύτερο παράδειγμα για την αντιμετώπιση της ηθικής κατάρρευσης στα χρόνια της κρίσης το δίνουν οι καλλιτεχνικές δυνάμεις της χώρας μας. Δείτε την περίπτωση του πιανίστα, συνθέτη και μαέστρου Βασίλη Τσαμπρόπουλου, που πριν από 4 χρόνια ίδρυσε τη Μητροπολιτική Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, διαμορφώνοντας το πλαίσιο για να υπάρξει δημιουργικά ένα μεγάλο σύνολο αξιόλογων μουσικών. Αύριο, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, θα παρακολουθήσουμε την πρώτη εκδήλωση ενός ενδιαφέροντος προγράμματος της Μητροπολιτικής Ορχήστρας, που θα συνδυάζει συζήτηση για έναν σημαντικό συνθέτη και εκτέλεση από την ορχήστρα κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του. Πρώτος στη σειρά, ο Μότσαρτ. Ας δούμε περί τίνος πρόκειται. Η Μητροπολιτική Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών ιδρύθηκε το 2014 όταν η οικονομική κρίση είχε ήδη αρχίσει να πλήττει πολλούς μουσικούς. Ο πιανίστας, συνθέτης και αρχιμουσικός Βασίλης Τσαμπρόπουλος είχε απευθύνει τότε πρόσκληση σε μουσικούς από όλη την Ελλάδα προκειμένου να συσταθεί η ορχήστρα, η οποία αριθμεί σήμερα περίπου 70 μέλη στην πλήρη διάταξή της. Ξεκίνησε το 2014 από μια προσωπική μου επιθυμία να φέρω κοντά πολλούς μουσικούς στην Ελλάδα όταν ήδη αντιμετώπισαν πάρα πολλά προβλήματα κλείσιμο ορχιστρών που λειτουργούσαν χρόνια και με τη φιλοδοξία, την πίστη και την ελπίδα ότι αυτό που μπορώ να επαναφέρω είναι η ιδιότητα και η αγάπη στη μουσική από το μουσικό. Προσανατολισμό μας κυρίως είναι καθαρά το κλασικό ρεπερτόριο που πιστεύω είναι και το ρεπερτόριο το οποίο μια ορχήστρα μπορεί να φτιάξει τον ήχο της, να δέσει, να αποκτήσει σύμπνοια, ήχο και ομαδικό παίξιμο. Η Μητροπολιτική Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, έχοντας δώσει πολλές συναυλίες, εισάγει από φέτος στις τακτικές της εμφανίσεις τον κύκλο Focus On, μια ιδέα που προσπαθεί να ταιριάξει το λόγο με τη μουσική. Στο πρώτο μέρος μιας τέτοιας βραδιάς, σημαντικές και αναγνωρισμένες προσωπικότητες της μουσικής, των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης και της δημοσιογραφίας θα συναντιούνται σε μια συζήτηση επί σκηνής με συντονιστή τον κριτικό και ιστορικό μουσικής Γιώργο Μονεμβασίτη και οικοδεσπότη τον ίδιο τον μαέστρο. Στην πρώτη μας συναυλία που είναι Focus On Mozart, την 5η, 26 Ιανουαρίου, φιλοξενούμε τον Ότι Μαυρουδή, τον γνωστό συνθέτη, τον κύριο Θανάση Δρίτσα, τον γνωστό καρδιολόγο και συνθέτη, τον Νικόλα, τον κληρονόμο, τον ζωγράφο, βλέπετε δηλαδή πολλές συλλεκτικοί είναι. Έτσι λοιπόν θα κινηθούμε και στις επόμενες συναυλίες μας. Στο δεύτερο μέρος κάθε εκδήλωσης του κύκλου Focus On, ένα από τα χαρακτηριστικότερα συμφωνικά έργα του μουσουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη η βραδιά, θα ερμηνεύεται από την Μητροπολιτική Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Τσαμπρόπουλου. Η νέα αλλά καταξιωμένη ψάλτρια και ερμηνεύτρια της παραδοσιακής μουσικής, Νεκταρία Καρατζή, βρίσκεται στο τιμόνι της ορχήστρας ως πρόεδρος, με τη νομική της ιδιότητα αυτή τη φορά. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μας έχει ενταχθεί και το θέμα των εκδόσεων και έχουμε πετύχει μια πολύ καλή συμφωνία με την κορυφαία εταιρεία τη δισκογραφική, την Naxos, αλλά και την Challenge Records την Ολλανδική, και έχουμε ξεκινήσει από φέτος κάποιες εκδόσεις και φιλοδοξούμε σιγά σιγά να περάσουμε και στις εκδόσεις συμφωνικού ρεπερτορίου με την ορχήστρα μας. Από το 2015 έχουμε τη χαρά να λειτουργούμε υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του κυρίου Ιερώνυμου. Ως έδρα της, η ορχήστρα έχει το πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που βρίσκεται στην περιοχή του Ρουφ, ένας χώρος πλήρως εξοπλισμένος. Η πρώτη συναυλία του Focus On, που είναι αφιερωμένη στο Μότσαρτ, θα δοθεί αύριο στο θέατρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.